Το πρωί της Δευτέρας 3 Ιουνίου, ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης αλλά και ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Αχιλλέας Γερόπουλος υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για τη διαμόρφωση τμήματος του χώρου στάθμευσης έναντι του Νοσοκομείου Καβάλας, ενώ η παρέμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα γιατί ο Δήμος και το Νοσοκομείο προσπαθούν να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Νοσοκομείου Καβάλας που είναι το πάρκινγκ του νοσοκομείου. Και σήμερα επίσης, παίρνω την ευκαιρία εδώ που βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο, έχουν ξεκινήσει στο νοσοκομείο και διαδικασίες πυρασφάλειας του νοσοκομείου και όλα όσα πρέπει να κάνει το δασαρχείο, ένας άλλος φορέας δηλαδή της πόλης, δασαρχείο. Και είμαι ειλικρινά σήμερα πολύ χαρούμενος γιατί είναι αυτά που περιμέναμε να γίνουν. Ανταποκρίθηκε ο Δήμος, ανταποκρίθηκε το δασαρχείο. Ξεκινάμε και για το πάρκινγκ και για την προστασία του νοσοκομείου απέναντι στη φωτιά. Οπότε, αν γίνουν αυτά, απομένει Δήμαρχε μόνο ο δρόμος από την κάτω μεριά του νοσοκομείου που κάνουμε τις μελέτες τώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για το καλό του νοσοκομείου όσον αφορά τη φωτιά και το πάρκινγκ. Όπως μάλιστα δηλώνει ο Δήμαρχος, ο Δήμος Καβάλας παρεμβαίνει με τα μηχανήματά του για να βοηθήσει στις χωματουργικές εργασίες και από όπου αλλού χρειαστεί, προκειμένου το πρόβλημα του πάρκινγκ στο νοσοκομείο Καβάλας να αποτελεί παρελθόν. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να μας βοηθήσει και η περιφέρεια εντάσσοντας το σχετικό έργο στο ΕΣΠΑ.